Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γενναικότερα, περνάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής και φιλοξενούμε στο στούντιο του Βόλου 986 τον Άγγελο τον Αγραφιώτη από την Ελληνική Λύση, σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων. Το είπα καλά σήμερα, το έχω μάθει. Λοιπόν, Άγγελε, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά για χθες για την Εθνική Επέτειο. Να πούμε στο Στεφανοβίκιο συγχώρεσε μια τεράστια ελληνική σημαία, η εθελοντική. Στεφανοβίκιο, ναι, έγινε πλέον βάση υποβρυχίων. Ναι, δεν είναι βάση ελικοπτέρων, τελείωσε. Λοιπόν, σύνθεσε κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ήσουν παρόν στην λιποθυμία του στρατιώτη που στην παρέλεσε χθες, ναι, του δίκτυ, του ενός εκ των τριών δικτών. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ήμουν μπροστά στο περιστατικό, ήμουν αυτός που τον έπιασε πριν πέσει κάτω ο στρατιώτης μας. Ναι. Προφανώς το παιδί κάποια είδα κάποιο, ναι, λιποθυμικό κάποιο επεισόδιο. Ναι. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι αυτό το λιποθυμικό επεισόδιο παίχτηκε σε δύο φάσεις. Αυτά όλα δεν έχουν βγει έξω, δεν ξέρω, ναι, τι έχει κυκλοφορήσει. Ναι. Λιποθύμησε την πρώτη φορά, ήμουν εκεί μαζί με τον γιατρό, τον κύριο Βενέτη και τον Χρήστο τον Βενέτη, τον πρόεδρο του Ιωάννη του Χαφτούρα. Ναι. Του δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Εδώ θέλω να πω ότι λόγω της δουλειάς μου, εγώ παρέχω εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών σε πελάτες μου, ναι, σε ναι, πολύ μεγάλες εταιρείες. Ναι. Λοιπόν, του δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Πραγματικά συνήρθε το παιδί, λέει: θέλω να σηκωθώ να πάω στη θέση μου. Ναι. Παρότι του έλεγα: μην πας, μιλούσε και με τον διοικητή του, ναι, ο ίδιος αισθανόταν καλά. Με προτροπή κάποιων άλλων εκεί πέρα που το παίζουν ειδικοί παντός καιρού, ναι, ξαναπήγε το παιδί στη θέση του και στο λεπτό ξαναλιποθύμησε. Είχαμε εισδιπλούν δηλαδή, ναι, επανάληψη του επεισόδιο, ναι, γιατί στα ΜΜΕ έχει βγει ότι λιποθύμησε μια φορά. Όχι, μόνο, όχι, όχι, όχι. Και ότι του παρασχέθηκαν βοήθειες από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Όχι, καμία λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η λέσχη ειδικών δυνάμεων ήταν παραπίσω, ναι, και μάλιστα είχαμε και ένα λεκτικό επεισόδιο, διότι θέλανε να τον πάρουν, να τον βάλουν στο σκάφος. Στο σκάφος. Είχαν ένα σκάφος φουσκωτό μες στο νερό, ναι, και να τον απομακρύνουν από τον τόπο του επεισοδίου, να τον πάνε δια της θαλάσσης στο λιμάνι που ήταν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εντάξει, ναι, ένα εντελώς τρελό σενάριο. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να, και παραπατάει, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, θα τον βάλει στο σκάφος. Και αν επιστήμα στο νερό. Μες. Λοιπόν, ήταν παρόν όμως ο διοικητής του, επιλήφθη ο άνθρωπος, τον πήρανε δύο στρατιωτικοί στα χέρια και τον μεταφέρανε στο ασθενοφόρο που ήταν στο λιμάνι όντως. Ναι. Από εκεί μετά δεν ξέρω τι έγινε. Το παιδί από μένα έφυγε καλά, είχε συνέρθει, ναι, αλλά δεν πάβει να έπρεπε να ξεκουραστεί. Ναι. Έπρεπε να ξαπλώσει. Ναι. Εμείς καλά του δώσαμε τις πρώτες βοήθειες εκεί με τις οδηγίες και του κύριου Βενέτη και του κύριου Χαφτούρα, και όπως είπα και εγώ γνωρίζω πρώτης βοήθειας. Έχω... Στρατιωτικός γιατρός δεν υπήρχε εκεί στο σημείο. Δεν το γνωρίζω, δεν, ναι, το γνωρίζω. Εκεί δίπλα μας πάντως δεν ήταν. Ναι. Γιατί για το παρελάβουν, δεν το γνωρίζω. Πολλά τα άτομα δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ και να πω. Και από την αεροπορία, έτσι, και από το... Δεν έχει σημασία, σημασία γιατί υπήρξαν δύο γιατροί ακριβώς δίπλα μας. Ναι. Και ο κύριος Βενέτης και ο κύριος Χαφτούρας. Ναι. Και εγώ εκεί, εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, έτσι. Στα πλαίσια τα ανθρώπινα. Ναι. Από εκεί μετά θέλει ξεκούραση και πρέπει να γίνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις που ούτως ή άλλως πρέπει να εισαχθεί σε, ναι, σε νοσοκομείο, σε κλινική. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το περιστατικό. Έτσι τελείωσε. Ήταν κρίμα για το παιδί. Ευτυχώς το πρόλαβα και τον έπιασε και δεν έπεσε και να χτυπήσει. Λοιπόν, γιατί όταν έχει λιποθυμικό επεισόδιο, ο κίνδυνος εγκυμονεί όταν πέφτει κάτω. Γιατί μπορεί να χτυπήσει κεφάλι σου, ναι, σε κάποιο πεζοδρόμιο, σε κάποια καρέκλα. Ναι. Πήγαν όλα καλά. Αυτό ήταν το στυχώς μοναδικό. Και να αρρώσει το παιδί, να είναι καλά, το κάνει. Ναι, δεν πιστεύω να έχει άλλο θέμα. Ήταν μια χαρά παλικάρι, φαίνονταν, δεν είχε κανένα, ναι, πρόβλημα. Απλά τότε ήταν και ο ήλιος, ξέρεις, και οι, ναι, ώρες προετοιμασίας τα λοιπά που έχει στρατός. Αν είσαι και πεινασμένος, δεν έχεις φάει το πρωί και σε δύο μέρες έτσι του τρέξιμου. Είναι και η εκπαίδευση γενικά του στρατού, ναι, αυτόν τον καιρό που πιστεύω ότι θα είναι σε όξυνση, οπότε, ναι, έχουμε θέματα διάφορα. Μάλιστα. Αλλά πήγε καλά. Δόξα Θεώ. Μια που μιλάμε για το στρατό, έχουμε παραγγελία πυροσβεστικών αεροσκαφών. Ναι. Ο Πρωθυπουργός πήγε και κάποια άλλα οπλικά συστήματα, λέει, θα πάρουμε από το. Αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό έπρεπε, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί, ναι, η ενοικίαση που γίνεται κάθε χρόνο είναι μια πληγή την οποία την πληρώνουμε εμείς, οι Έλληνες, ναι, την πληρώνουν αυτή την ενοικίαση. Έτσι, και ο καθένας από αυτούς που τυχαίνει να κυβερνάει εκείνη την ώρα παραγγέλνει κατά το δοκούν ό,τι θέλει. Άλλος παραγγέλνει το ρώσικο αεροσκάφο στο μεγάλο του Μπέριεβ, ναι, άλλος παραγγέλνει Πεζεντέλ, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Ελικόπτερα Σικόρσκι. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Και σύμφωνα με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει κιόλας, μπορείς να καθορίσεις και τον πυροσβεστικό σχεδιασμό. Εντάξει, το πώς θα λειτουργήσει η υπερασφάλεια τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα, 7 λοιπόν, πυροσβεστικά κανάλια είναι μεγάλη ενίσχυση, έτσι. Είναι, όχι, είναι μεγάλη.
τα χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως σε σχέση με κάτι του 83 που έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το τα οποία επίσης λέει θα ανακατασκευαστούν πάλι. Ναι, δεν ξέρω πόσο παίρνουν, γιατί σκέψω ότι το 83 ήμουν εγώ στην αεροπορία και τότε εκπαιδεύτηκα σε αυτά με το σκάφη. Οπότε συνεχίζουν και υπάρχουν αυτά σήμερα και λειτουργούν και πετών. Έτσι. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε και ατυχήματα. Ναι. Κάνουν κράτη κινητήρες και έχουμε πολλές φορές. Και μάλιστα πέρσι πρέπει να είχαμε δύο νεκρούς. Ναι, που έπεσαν. Λοιπόν, να βάλουμε και τον παράγοντα. Να βάλουμε και τον παράγοντα. Τα καναντέρ δεν υπάρχουν τιμοπαράδοτα. Ναι, ναι, πρέπει να κάνεις παραγγελία. Δεν θυμάμαι και πόσα έχεις κομμάτια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Για να τα πάρεις. Ο προβληματισμός όμως είναι γιατί έγινε απευθείας ανάθεση 360 εκατομμυρίων. Μες. Υπάρχουν και άλλες χώρες που παράγουν πυροσβεστικά αεροσκάφη. Όπως. Θα έπρεπε και η Ιαπωνία και η Ρωσία. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει διεθνής διαγωνισμός. Αυτή είναι η δική μου άποψη και ως πολιτικός και ως επιχειρηματίας. Ναι. Δεν γίνεται να πηγαίνει ένας πρωθυπουργός και να χαρίζει 360 εκατομμύρια, λες και τα βγάλει από την τσέπη του. Δεν είναι δικά του τα λεφτά. Διαχειρίζεται τα δικά μας λεφτά. Μες. Έτσι. Άρα και η Ιαπωνία παράγει δηλαδή. Ναι, ναι, και η Ιαπωνία παράγει πυροσβεστικά αεροσκάφη. Λοιπόν, είναι πολύ λίγες πάντως οι χώρες που φτιάχνουν. Είναι λίγες γιατί είναι ιδιαίτερο αεροσκάφος. Εντάξει, πες η Ρωσία τώρα είναι αποκλεισμένη λόγω των. Δεν βλέπω το λόγο για ποιον λόγο η Ρωσία είναι αποκλεισμένη. Στην Ουκρανία. Ναι. Όμως, εχθές εξέδωσε ανακοίνωση εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Ρωσίας, με την οποία στην ουσία καταδικάζει την ελληνική κυβέρνηση. Διότι λέει εμείς ανέκαθεν ήμασταν φιλέλληνες. Για τον αποκλεισμό από τις εκδηλώσεις 25 Μαρτίου. Ναι, εμείς σήμερα θέλαμε να σου πούμε χρόνια πολλά και όχι να κάνουμε παράπονα. Ναι. Έτσι. Οπότε η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε. Και μάλιστα στρέφεται κατά της κυβέρνησης, όχι κατά των Ελλήνων. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν δεν είχαμε κανένα λόγο ως κράτος να είμαστε απέναντι στη Ρωσία. Ναι. Μόνο ζημιά παθαίνουμε. Έτσι. Αλλά ας επανέλθουμε λίγο πίσω. Μετά... Βέβαια όμως πρέπει να την καταδικάσουμε και την εισβολή στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε μα σαφώς και την έχουμε καταδικάσει. Και ο πρόεδρος μας, Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά και ο κάθε λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ουκρανία είναι εισβολή. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και μετά. Δεν πρέπει όμως να ακολουθούμε τι λένε και οι συμμαχοί μας. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω και αυτό. Ευρωπαίοι. Εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε το συμφέρον της Ελλάδας και των Ελλήνων. Ναι. Αυτό δεν το έχει κοιτάξει καμία κυβέρνηση ποτέ. Πάντα, και μάλιστα τι είπε η Ζαχάροβα σε μια προηγούμενη ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να βγάλει από μέσα τη δουλικότητα. Μας έχουν πάρει στο ψηλό. Έτσι, δεν γίνεται όπως τα οπλικά συστήματα που έχουν δώσει στην Ουκρανία. Είναι πληρωμένα από δικά μας χρήματα. Δεν μας τα χάρισε κανένας. Με ποιο δικαίωμα η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τα χαρίζει στην Ουκρανία? Στείλαμε μια στοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία. Γιατί? Ναι. Δεν έχουν λεφτά η Σαουδική Αραβία? Ναι, ναι. Σε σχέση με εμάς. Το χρέος, το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια. Έτσι. Στην τελευταία τετραετία. Το λέγαμε τότε το 9. Που μπήκαμε με τον Γιώργο στα μνημόνια ότι θα φτάνε 400 δισεκατομμύρια το χρέος, τότε που ήταν 180. Είχαμε πει με 180, αυτό ακριβώς. Και τώρα με 400 στην ουσία η χώρα είναι πτωχευμένη. Έτσι και πάει ο Μητσοτάκης και χαρίζει οπλικά συστήματα και 360 εκατομμύρια στον Τριντό για να αγοράσουν τα Καναντέρ. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Παίζουν σκάκι με τα δικά μας χρήματα. Κάνουν ό,τι θέλουν για την προσωπική τους προβολή με τα δικά μας χρήματα. Αυτός είναι ο προβληματισμός μας. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Πρέπει οι Έλληνες να καταλάβουν ότι η κάθε κυβέρνηση που περνάει κάνει ταμείο στην πλάτη μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παίρνουν το σκάφος του κυβερνητικό, το κάνουν βόλτες σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν ξέρει πού πετάει. Σβήνουν τον αυτόματο εντοπισμό του. Έτσι. Όπως έγινε προχθές που πήγε στην όαση της ΣΥΒΑ ο πρωθυπουργός μας. Με ακόμη ένα ζευγάρι. Ναι. Με ακόμη ένα ζευγάρι, το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί, ναι. Με πολίτη. Έτσι, άρα χρησιμοποιεί κρατικούς πόρους, κρατικό εξοπλισμό για να κάνει βόλτες αυτός και φιλικά του ζευγάρια, οικογενειακά. Για πες μου τώρα, έχουμε το μακελιό που το αποδίδουν στον ISIS στη Μόσχα. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες? Κοίταξε, καταρχάς. Είναι ISIS ή είναι Ουκρανοί? Καταρχάς, η κυβέρνηση της Ρωσίας, ο πρόεδρος Πούτιν, το αρνείται. Διότι τους έχουν συλλάβει, ναι. Αυτούς που έχουν συλλάβει. Ναι. Είναι από το Τατζικιστάν, κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι Τατζίκι, περίεργη ράτσα. Τσετσένι, λέει, τσετσένι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί έχουν συλληφθεί. Έχει εμφανιστεί λοιπόν ο ISIS, όπου γυρνάνε οι δυτικοί τώρα, η άλλη πλευρά, που σύμφωνα με τη Ρωσία είναι προπαγάνδα. Ναι. Ειδικά οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι λένε ότι είναι ο ISIS. Ναι.
Και βγαίνει χθες ο Κυριάκος Βελόπουλος το βράδυ και βγάζει στην δημοσιότητα μία ομιλία του Πρόεδρου Τραμπ, ναι, ο οποίος είχε πει δημόσια ότι ο ISIS είναι κατασκεύασμα του Ομπάμα. Μες. Και αυτό δεν έχει διαψευστεί. Έτσι. Είχε πει, όταν ήταν πρόεδρος της Αμερικής, λοιπόν, ναι, θεώρησε σωστό να κάνει τον ISIS για δικούς του λόγους, ναι, ως παραστατική οργάνωση, ναι, και ξαφνικά τους ξέφυγε από τον έλεγχο. Αυτό λοιπόν που εχθές διακίνηται στο διαδίκτυο κανονικά, όχι στα φιλοκυβερνητικά μέσα, και δεν έχει διαψευστεί ποτέ. Και δεν το λέω Βελόπουλος, το λέω Τραμπ. Ναι. Έτσι. Σε επίσημη ομιλία του στο λαό της Αμερικής. Ναι. Ότι ξέρετε κάτι, ο ISIS ήταν κατασκεύασμα του Ομπάμα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι δυτικοί τι λένε? Ότι ένα κατασκεύασμα της Αμερικής στην ουσία είναι αυτό το οποίο στράφηκε κατά, ναι, της Ρωσίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν είναι αυτή η πραγματικότητα. Αλλά σύμφωνα με την Ρωσία έχουν συλλάβει 4, συλλάβαν και 3 Ρώσους χθες το βράδυ, μέλη μιας οικογένειας. Και προχωράει αυτό το ξεκαθάρισμα. Και καταρχάς βγήκε και ο πρόεδρος Ερντογάν και είπε ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι περάσαν και από την Τουρκία. Περάσαν από την Τουρκία, ναι, από τα σύνορα της Τουρκίας προς την Ρωσία. Άρα τι πάμε να διαψεύσουμε τώρα? Έτσι, όταν βγαίνουν δύο πρόεδροι χωρών και λένε, ναι, λέει, ένας από μένα φύγαν. Mm. Σε σένα μπήκαν. Λέει, άλλος εγώ τους συνέλαβα. Έτσι. Και βγαίνουν οι τρίτοι απ' έξω και λένε, όχι, είναι ISIS. Και βγάλα και ένα βίντεο το οποίο δεν το έχει δει κανένα, ας πούμε, αμφίβολο, ναι, έτσι, που λέει ότι αυτοί είναι οι τέσσερις. Ναι. Αυτοί είναι οι τέσσερις. Το δούλευμα πάει σύννεφα. Ναι. Αυτοί, και οι άλλοι που συλληφθήκαν, ποιοι είναι? Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα απλά. Δυστυχώς βλέπουμε ότι η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Ναι. Έτσι. Βγήκε και είπε και ο Πεσκόφ της Ρωσίας πάλι ότι η κάθε χώρα μπορεί να δεχθεί τρομοκρατική επίθεση. Ναι. Έτσι. Και σίγουρα με τρομοκρατική επίθεση δεν είναι εύκολο να το πει. Ναι. Το διαψεύδουν και οι Ουκρανοί ότι είναι δική του. Δηλαδή, τι θα κάνουν? Τι θα κάνουν? Θα δεχθούν ότι εμείς τους στείλαμε? Αν είναι δυνατόν. Ξέρω μετά τι θα γίνει. Ναι. Ήδη όμως από εχθές έχει αυξηθεί το σφυροκόπημα και του Κιέβου και άλλων Ουκρανικών πόλεων. Έτσι, διότι οι Ρώσοι πλέον έχουν θυμώσει. Ναι. Έχουν αγριέψει. Και είναι λογικό. Όταν βλέπουν να σφαγιάζονται 190 άτομα μέσα σε μια συναυλία. Ναι. Αθώοι πολίτες, έτσι. Ναι. Δεν ήταν ένοπλοι. Ναι. Λοιπόν. Θα ήθελα να επανέρχομαι λίγο σε αυτό που είπε ο Σάκης Σουνταφέκας προηγουμένως. Ναι. Ότι τα Καναντέρ δεν είναι παράδοτα. Όντως δεν είναι. Όντως το εργοστάσιο της Καναντέρ είναι παράξενο αεροσκάφη πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό ήταν ο λόγος που δεν είχε παραγγελίες. Οπότε ας κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι να δούμε. Πότε θα τα πάρουμε? Γιατί καλά να τα πληρώσουμε. Πότε θα παραλάβουμε το πρόβλημα? Μέσα. Για φέτος πάντως δεν προβλέπεται. Ναι, 7 αεροπλάνα. Ας έρθει ένα φέτος και βλέπουμε. Δύο, ξέρω εγώ, και σιγά σταδιακά. Δεν θα έρθει ούτε ένα ούτε δύο φέτος. Φέτος πάλι στο ενίκιο θα πάμε. Πάλι θα είναι τυχεροί οι μεσάζοντες που θα οικονομήσουν λεφτά από τα ενίκια. Μάλιστα. Τέμπη. Τα Τέμπη έχουν. Υπάρχει αυτή η μονταζιέρα, λένε στο Βήμα. Ναι, θεωρείς ότι είναι πραγματικά αλήθεια αυτή η μονταζιέρα, ναι, ή την έβγαλε το Βήμα? Όχι, δεν την έβγαλε. Γιατί προφανώς υπάρχουν. Ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος, ναι, είναι έγκριτος δημοσιογράφος, ειδικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι. Είμαστε φίλοι, το γνωρίζω προσωπικά. Δεν λέει ψέματα ο Βασίλης. Και πώς το στηρίζω αυτό? Βγήκε χθες και ο πρόεδρος του προσωπικού των μηχανοδηγών, ο οποίος είπε, Τσαλίκης λέγονταν, Τσαλίκης νομίζω, ναι, ο οποίος τον άκουσα να λέει ο άνθρωπος σε μια συνέντευξη του Μάνου του Νιφλή, ότι οι συνομιλίες, η μία συνομιλία ήταν με αμαξοστοιχεία που έφυγε 3 ώρα από την Αθήνα, άρα θα ήταν κάπου γύρω στις 5 με 6 στην Λάρισα. Και άρα δεν είδαμε που συμμετείχαν, πλάκησαν στην τραγωδία. Ναι. Και οι άλλες συνομιλίες γίνανε 11 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, φαίνεται πάλι η παραβίαση των κανονισμών, διότι απευθύνονται ο ένας στον άλλον με τα μικρά τους ονόματα, που αυτό απαγορεύεται διεθνώς. Έχουμε κωδικούς που μιλάμε στον ασέρματο. Και αυτό το είπε ο άνθρωπος. Έτσι. Είναι φανερό λοιπόν ότι κάποιος πήρε το ηχητικό, το διοχέτευσε στον τύπο για να φανεί το ανθρώπινο λάθος. Που την επόμενη μέρα βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι όλη αυτή η τραγωδία είναι ανθρώπινο λάθος, έτσι, για να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους. Όμως αυτές τις μέρες, επειδή απασχολούμαι πάρα πολλές ώρες την ημέρα με αυτό το θέμα, με έχει θλίψει κάτι άλλο το οποίο το κατάλαβα και εγώ αυτές τις μέρες. Είναι το εξής. Ζούμε σε μια χώρα που έχουμε μια μεγάλη τραγωδία. Θα μπορούσε να σου πω να καταλάβεις κάτι, θα μπορούσε να είναι μια έκρηξη μέσα στο λιμάνι. Ναι. Και να είχαν 57 νεκρούς μέσα στο λιμάνι. Δεν θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός της χώρας να καλέσει τις οικογένειες αυτές, να τις συλληπιθεί,
και να τους εμφυσίσει τη σιγουριά ότι μην ανησυχείτε, το κράτος είναι δίπλα σας. Θα το ψάξουμε το θέμα. Ναι, είναι δίπλα στο κράτος, σας στηρίζει. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια κυβέρνηση απούσα, πραγματικά. Οι τραυματίες να προσπαθούν μόνοι τους να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Οι γονείς να προσπαθούν μόνοι τους να αποδείξουν το έγκλημα, γιατί για μένα είναι έγκλημα, είναι δολοφονία. Φτάσαν να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσουν το δίκιο τους. Και κακά τα ψέματα, όταν ένας πολίτης μιας χώρας απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζητήσει το δίκιο του, σημαίνει ότι η χώρα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε αυτός ο Πρωθυπουργός της όποιας χώρας να καλέσει τους πολίτες και να τους δώσει τη σιγουριά. Ποιος μας κυβερνάει, το τίποτα. Μες. Έτσι, και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Έτσι, το να είναι άνθρωποι χωρίς τα παιδιά τους, χωρίς τις γυναίκες τους, τους άντρες τους και να προσπαθούν να βγάλουν μόνοι τους στην άκρη με δικούς τους πραγματογνώμους, να προσπαθήσουν να αποδείξουν αυτά που το κράτος έπρεπε να αποδείξει. Και να πω ότι δεν έχει συλληφθεί κανένας σύμφωνα με το νόμο που έπρεπε να έχει συλληφθεί ήδη. Μάλιστα. Πρόταση Μομφής. Η πρόταση Μομφής, όπως... Για μένα, να σου πω την άποψή μου, άκερη και άστοχη. Είναι άκερη. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα συσπυρώσει το κυβερνό. Αυτό ακριβώς. Και θα τους βγάλει πάλι από τη δύσκολη θέση που είναι τώρα με όλα αυτά. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι είναι δικά νίκη τους. Γι' αυτό λέμε ότι τους στηρίζουν. Ναι. Βέβαια, ο πρόεδρος μας είπε ότι και εμείς θα το ψηφίσουμε γιατί θέλουμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση αναγκαστικά. Τυπικό. Ναι, αλλά όταν είχαμε καλέσει εμείς, όταν κατεβάζαν το νομοσχέδιο των ομοφυλοφίλων, ναι, τότε ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε, παιδιά, οι δικοί μου βουλευτές δεν φτάνουν για πρόταση Μομφής. Στηρίξτε με την ψήφο σας να κάνουν πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης. Ναι. Τότε όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στηρίξαν την κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν είναι πολιτικά παιχνίδια. Αυτά δεν είναι παιχνίδια τα οποία ακούν σε καμιά ηθική. Έτσι, κρατάνε τις ισορροπίες, όπως είπες τώρα θα συσπηρωθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι κανείς βουλευτής δεν θέλει να χάσει το μισθό του. Γιατί να ρίξει την κυβέρνηση αύριο. Ποιος θα ρίξει, δεν θα είμαι ροκάματο. Ποιος θα δουλέψει από αυτούς. Ποιος θα δουλέψει. Όταν βλέπεις ότι υπάρχουν γενιές πολιτικών, όπως είναι ο Τριντό και ο Μητσοτάκης, που είναι και οι δυο παιδιά πρωθυπουργών. Έτσι. Άρα και οι δυο ζουν από τα χρήματα του λαού τους. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, από 11 εκατομμύρια που είμαστε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλος να διοικεί σε αυτή τη χώρα. Άξιος και θα πρέπει ντε και καλά να είμαστε όμοιροι μιας οικογένειας. Άρα σαν ελληνική λύση θα στηρίξετε την πρόταση Μομφής, αλλά στηρίζουμε την πρόταση Μομφής, δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι και τη στηρίζουμε, έκανε δήλωση ο πρόεδρός μας ξεκάθαρα, ναι, γιατί πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Όσο μεν γίνεται ζημιά, συγκαλύπτονται τα πάντα. Είδαμε τι έγινε με το Predator, είδαμε τι έγινε με τα Τέμπη. Έτσι, οτιδήποτε και αν γίνεται. Αλλά ουσία δεν υπάρχει σε αυτή την πρόταση. Άρτος και θεάματα. Yes. Έτσι, θα σου πω κάτι. Προχθές ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΚΑΒ κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον βράβευσε για την εισφορά του στο ΕΚΑΒ. Αυτός είναι μόλις 80 μέρες υπουργός. Τι πρόλαβε και έκανε. Έτσι, κοροϊδευόμαστε. Βλέπεις όμως την υποδούλωση. Δηλαδή, θεώρησε σωστό αυτό το σωματείο να βραβεύσει τον υπουργό. Ήμαρτον. Ήμαρτον όλα για τις δημόσιες σχέσεις. Έτσι. Σε 80 μέρες τότε δεν υπάρχει χαμπάρ που βρίσκεται. Τον καλέσαν να τον βραβεύσουν. Γιατί πράγμα. Έτσι. Έχει χάσει το νόημα στην Ελλάδα ακόμα και βραβεύσεις και όλα. Έτσι. Δεν είναι κατάσταση αυτή που βιώνουμε. Θα πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Πρέπει επιτέλους να βγει μια κυβέρνηση η οποία θα αγαπάει την Ελλάδα, θα στηρίζει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τον πρωτογενή τομέα να μπορεί ο Έλληνας να ζήσει. Ο Έλληνας δεν έχει να βγάλει το μήνα, η χώρα είναι χρεοκοπημένη, έχουμε 408 δισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος, δημόσιο χρέος, και πάει ο Πρωθυπουργός μας και χαρίζει 360 εκατομμύρια ευρώ στον Καναδά. Όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγουν οπλικά συστήματα για τον πόλεμο της Ουκρανίας και πουλάνε αφιδώς στο ΝΑΤΟ και παντού, η Ελλάδα τα ΕΑΣ τα έχει κλειστά. Η Ελλάδα δεν παράγει ούτε πιστόλι. Έτσι. Γιατί πράγμα καμαρώνουν. Αλλά τι κέρδισε ο Μητσοτάκης. Πήγε στον Καναδά, έδωσε την απευθεία ανάθεση 360 εκατομμύρια στα χέρια του Τριντό και πήρε την καλή κουβέντα του Τριντό. Η οικονομία στην Ελλάδα πάει πολύ καλά. Είναι ισχυρή η οικονομία σας, είπε ο Τριντό. Και εγώ τον προσκαλώ στην Ελλάδα να έρθει. Να ζήσει εδώ πέρα με το μισθό του Έλληνα. Έτσι. Βασικό, να δούμε, να δούμε για ποια ισχυρή οικονομία μιλάει.
ή όπως βγήκε ο Γεωργιάδης εχθές και λέει στα κανάλια, όχι λέει στον τουρισμό, αλλά πάνε καλά. Ποια πάνε καλά. Οι υπερορίες πληρώνονται, ωράρια κανονικά. Αν ένας εργαζόμενος λέει στη σεζόν δουλέψει θα πάρει 1200 ευρώ, με λίγη προσπάθεια θα πάρει 1500 και με τα tips θα φτάσει 2000. Γιατί δεν πάει να δουλέψει. 2000. Να πάει, εγώ ξέρω πολλούς. Στη Μύκονο και στη Ρόδο μπορεί. Εγώ ξέρω ανθρώπους, καταρχάς δεν υπάρχει 8ωρο. Ναι. Δεν υπάρχει πενθήμιο που ξεχνάμε αυτό. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους από το Βόλο και άντρες και γυναίκες οι οποίοι δουλεύουν σεζόν. Στα νησιά. Και φεύγουν τώρα μέχρι 10 Απριλίου, θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος να πάει στα νησιά για 1200 ευρώ, εξαήμερο 12ωρο. Γιατί δεν πάει ο Γεωργιάδης που το διαφημίζει τόσο καλά ότι όλα πάνε καλά. Και όμως τα 1200, δεν είναι 1200, δηλαδή, πρέπει να πληρώσει ενίκιο που είναι πανάκριβο, φαγητό που είναι πανάκριβο. Ή να μένει σε ένα δωμάτιο 8 άτομα. 8 άτομα, μπράβο. Όπως λοιπόν, κάνανε μετανάστες παλιά. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτά και, δεν τα. Τέλος πάντων. Και έχω να σου πω και κάτι άλλο. Ότι σε πάρα πολλά νησιά έμαθα, πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν κάτοικοι άλλων χωρών από την Αλβανία, γυναίκες που δουλεύουν καμαριέρες, οι οποίες έχουν κάνει λόμπι. Και δεν μπορεί να δουλέψει Ελληνίδα. Ναι. Παίρνουν όλες τις δουλειές. Κάνουν bullying. Παίρνουν όλες τις δουλειές. Δηλαδή έχουμε φτάσει το αντίθετο τώρα. Στη χώρα μας μέσα να είναι κάτοικοι αλλοδαποί οι οποίοι εργάζονται και κάνουν bullying στους Έλληνες. Ναι, έχουν κλείσει τις δουλειές. Έχουν κλειστές πλέον. Αυτό μου το κάνουν παράπονα εδώ, γυναίκες από το Βόλο. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι. Πρέπει ο Έλληνας όταν πάει να ψηφίσει να βλέπει μπροστά το τι έρχεται. Έτσι, και όχι τα παραμύθια που του σερβίρουν συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση. Άγγελα Γραφιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Σήμερα εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα μαθαίνουμε κάθε φορά. Σταύρο, δεν έχει αλλάξει κάτι πραγματικά.